Έντονα απογοητευμένος από την στάση των 62 υπαλλήλων των λιμενικών ακτοφόρων στο λιμάνι Λεμεσού, εμφανίστηκε ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης σε δηλώσεις στον Αντένα παρά την απόφασή τους να επιστρέψουν από το πρωί στις εργασίες τους. Αυτή η στάση τους ήταν ανεύθυνη και απαράδεκτη και έπρεπε σαν κράτος να ενεργήσουμε άμεσα ώστε να αποκατασταθούν οι εργασίες στο λιμάνι. Δεν θα ανεχτούμε να είναι κλειστά τα λιμάνια της χώρας μας. Όπως έχουν δικαιώματα οι εργαζόμενοι, έχουν δικαιώματα και οι εμπορευόμενοι, έχει δικαιώματα και αυτό το κράτος. Ο Μάριος Δημητριάδης, αφού ξεκαθάρισε πως το Υπουργείο Μεταφορών είχε εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν επέστρεφαν οι εργαζόμενοι στις εργασίες τους, σταχυολόγησε τις ενέργειες που δρομολογεί η κυβέρνηση σε περίπτωση που ξαναπροκύψουν απεργίες. Αν συνεχίσει αυτή η στάση και συμπεριφορά, δεν πρόκειται να πάρει σέντ κανένας. Δεν θα ανεχτούμε κάθε λίγο και λιγάκι να έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα. Και δεν μιλάω για απαγόρευση των απεργιών, μιλάω για ρύθμιση των απεργιών. Πάντως παρατηρήθηκαν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από την στάση των ακτοφόρων, καθώς μόνο την Παρασκευή αναχώρησαν από την Κύπρο προς άλλους προορισμούς 7 πλοία, με ανάλογη ζημιά για το κράτος. Οι 62 υπάλληλοι των λιμενικών ακτοφόρων που επέστρεψαν κανονικά από το πρωί στις εργασίες τους ζητούσαν όπως λάβουν άμεσα την αποζημίωση του 1.500.000 ευρώ που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της εμπορικοποίησης των υπηρεσιών του λιμανιού.